Σε μία ακόμα δήλωση από αυτές που τεινάζουν τους κανόνες της λογικής στον αέρα, προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος υποστήριξε πως οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση θεωρεί πως οι άνθρωποι που έβγαλαν υπερκέρδη κολοσσιαίων διαστάσεων είναι για λύπηση. Ότι από 1η Ιουλίου που εφαρμόζεται αυτό το σύστημα υπήρξε μήνας όπου η τιμή των παρόχων ήταν χαμηλότερη και άρα μπήκαν μέσα. Είχανε ζημιά. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα τον τελευταίο χρόνο ξεπερνάει ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια. Ο Πρωθυπουργός μοιράζει τα κρατικά χρήματα που εισπράττει από την υπεραπόδοση εμέσως κύριων φόρων και υποτίθεται ότι επιδοτεί τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των Ελλήνων καταναλωτών. Από τη μία, οι εταιρείες πωλούν το κοινωνικό αγαθό που ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα σε δυσθεώρητες τιμές, από την άλλη, εισπράττουν τις επιδοτήσεις που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι χρήματα που έχουν ήδη πληρώσει μέσω των εξωφρενικών χρεώσεων της προηγούμενης χρονιάς οι καταναλωτές και χρήματα που έχουν πληρώσει ή θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι, οι μόνοι χρηματοδότες του κρατικού προϋπολογισμού.